Το ΚΚΕ είναι μία από τις τρεις πολιτικές δυνάμεις που μετρούν κέρδη. Τι ήταν αυτό που πιστεύετε έκανε παραπάνω κόσμο να έρθει να σας εμπιστευτεί? Καταρχάς είναι η τέταρτη συνεχόμενη εκλογική άνοδος για το ΚΚΕ σε ένα χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι σταθεροποιείται και διευρύνεται, όχι απλά σταθεροποιείται, η εκλογική μας επιρροή δημιουργεί μια νέα δυναμική και θα το καταλάβει πολύ καλύτερα η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Ήδη το κατάλαβε. Αυτούς τους 10 μήνες αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, στα πανεπιστήμια, στους αγρότες, στους εργάτες, στα τέμπη, την κάναμε εμείς μαζί με ένα λαϊκό κίνημα, το οποίο δημιουργεί μια δυναμική. Γιατί το δικό μας ποσοστό δεν έχει συνηθίσει να κάθεται στο σπίτι και να πηγαίνει μια φορά τόσο να ψηφίζει. Είναι στον δρόμο. Θα βρεθεί στον δρόμο, θα αντιμετωπίσει μια κυβέρνηση που έχει βαριά ατζέντα, έχει βαρύ λογαριασμό για τον ελληνικό λαό. Πολλά από τα κοινά συμφωνηθέντα και μαζί ψηφισμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα είδαν οι λαοί της Ευρώπης. Μην απομακρύνεστε από τα 80 δισεκατομμύρια για τον Ζελένσκι που έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποτίθεται για να πολεμάνε για τη δημοκρατία στην Ουκρανία και η νατοϊκή σας. Πολεμάνε για την εισβολή. Για τη δημοκρατία απέναντι στους ολοκληρωτισμούς. Παραμύθια. Παραμύθια. Αυτά λέτε στον κόσμο και δεν τίθεται. Δεν τίθεται. Αυτό που λέτε είναι ένα μεγάλο παραμύθι το οποίο δεν πείθει κανένα. Γι' αυτό είδατε το Μακρόν που ήθελε να πάει και Γάλλους στρατιώτες να σκοτωθούν στην Ουκρανία. Και ψήφισαν. Την είδατε, βεβαίως, ξέρετε γιατί. Γιατί δεν υπάρχει κομμουνιστικό κόμμα στη Γαλλία. Τι να κάνουμε, εδώ στην Ελλάδα υπάρχει κομμουνιστικό κόμμα το οποίο αναχαιτίζει και τις λογικές, να σας το πω έτσι, τις νεοφασιστικές. Γιατί υπάρχει μια εισβολή μάλιστα. Και υπάρχει ταυτόχρονα ένας ανοιχτός πόλεμος μεταξύ υπεριαλιστών. Το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι πολεμάνε με τον Πούτιν σε βάρος των λαών της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Αυτά τα λέει ο Πούτιν. Και ο ευρωπαϊκός λαός, οι ευρωπαϊκοί λαοί πληρώνουν 80 δισεκατομμύρια. Στείλαν το λογαριασμό και στο Σόλτς και στη Λεπέν. Και τον στείλαν και στο Μητσοτάκη. Και αυτός είναι λόγος, αν θέλετε, για το λογαριασμό που του στείλανε. Πάμε όμως στο κρίσιμο αυτό ζητούμενο. Αυτό πιστεύετε δηλαδή? Όχι απλά το πιστεύω, είναι μηνύματα που έρχονται. Είναι μηνύματα δηλαδή τα οποία δεν τα ακούτε καλά. Ότι ο Πούτιν σιγά επικρατεί. Ξέρετε, όταν λέγατε ότι η ελληνική νεολαία θέλει ιδιωτικά πανεπιστήμια, πήρατε απάντηση και από τις δημοσκοπήσεις και στον δρόμο. Γιατί πού όταν το είδατε, λέγατε. Πού το είδατε, λέγαμε, σε όλες τις δημοσκοπήσεις λοιπόν, τα 2/3 της νεολαίας λέγανε όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτές τις δημοσκοπήσεις. Αυτές τις δημοσκοπήσεις που ξέρετε πολύ καλά ότι ο ελληνικός λαός έλεγε σε πλειοψηφία, όχι στην εμπλοκή στην Ουκρανία, όχι χρήματα και πολεμικός εξοπλισμός. Δεν προκύπτει αυτό. Αυτά όλα λοιπόν έχουν γίνει, έχουν αφήσει αποτύπωμα, τα οποία τα εισπράττει η κυβέρνηση, 27%, 28%. Θα δούμε τη δυναμική και τον τζαμπουκά που θα πάει κουνώντας το δάκτυλο ο κύριος Μητσοτάκης να αντιμετωπίσει εργαζόμενους, αγρότες ή να λέει ότι είναι απατεώνες. Και κλέβουν οι μικροεπαγγελματίες. Γιατί τα ακούγαμε και αυτά όταν πέρναγε το νομοσχέδιο του κύριου Χατζηδάκη. Σας διακόπτω να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη. Και οι τράπεζες αναβάλουν το να πληρώνουν για τα κέρδη τους.